η μέρα εκείνη που ξημέρωσε, όπου χύσαν οι σιρήνες, χύσαν οι καμπάνες για την γενική επιστράτευση. Πώς τη θυμάστε εκείνη την ημέρα? Εκείνη τη μέρα, Γιάννη μου, είχα πάει στο σχολείο, στη δευτέρα τάξη δημοτικού. Και μόλις πήγαμε, αντί για κουδούνι να χτυπήσει... Όχι την περιοχή όμως του Βύρουνα. Όχι του Βύρουνα, καθόμουν στο συνοικισμό Βύρουνα. Στο συνοικισμό Βύρουνα. Ναι, στο συνοικισμό Βύρουνα. Οδός Ειρήνης Αθηναίας. Ειρήνης Αθηναίας, έτσι. Ναι. Σήμερα βουλγαροκτώμε. Μαζί με την οικογένεια Φραντισκάκη ήμασταν γείτονες. Σε αντίθεση άλλες μέρες που ήταν όλα ήρεμα και χτυπούσε το κουδούνι για να μπούμε στο σχολείο, είδα μια αγωνία γονιών να έρχονται για να παίρνουν τα παιδιά τους. Εγώ δεν είχα τι να κάνω, πήγα στη δασκάλα μου και τη ρωτώ τι γίνεται. Κυρία, μου λέει πόλεμος παιδί μου, πόλεμος. Στα 11 μου χρόνια, τι 9 προς τα 10 δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τι είναι η λέξη πόλεμος. Όμως την έφαγα αργότερα στο πετσί μου, στην εφηβεία. Και καμιά φορά εμφανίστηκε ο πατέρας μου με τη μητέρα μου, με αγκάλιασε, με φίλησε, παιδί μου, εγώ με καλή η πατρίδα. Εκεί ήταν αυτές οι πρώτες εντυπώσεις της 28ης Οκτωβρίου το πρωί στο σχολείο. Εσείς είχατε ακούσει άλλες κουβέντες στο σπίτι από τον πατέρα σας ή την μητέρα σας σχετικά με αυτό το θέμα? Ότι υπάρχει μια κατάσταση στην Ευρώπη? Όχι, όχι, που όχι. Φαίνεται ότι πάμε για πόλεμο. Κοίταξε, ήμουν παιδί ακόμα, δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω. Μπορεί να συζητούσαν οι δυο τους, αλλά εγώ δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω, ας πούμε. Ούτε με τα άλλα παιδιά στο σχολείο, ούτε με τη δασκάλα. Όχι, 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 τίποτε, τίποτε. Αυτό ήταν ένα ξάφνιασμα εκείνη την ημέρα του πρωί που γέμισε ο αυλόγυρος του 16ου τώρα σχολείου του Βύρουνα, γέμισε από γονείς που παίρναν τα παιδιά τους και φεύγαν. Ήταν φοβερή δηλαδή η σκηνή, τρομαγμένα τα παιδιά, οι γονείς. Τελικά μας αποχαιρέτησε ο πατέρας μου, παιδί μου, λέει, μα καλή πατρίδα και φεύγω. Αυτό ήταν, μας έδωσε ένα φιλί. Μάλιστα. Και έφυγε. Στη συνέχεια, όλοι οι οποίοι ήταν στρατεύσιμοι, ξεχύθηκαν στους δρόμους και έτσι επειδή δεν υπήρχε μέσων μεταφοράς, για να πάνε οι περισσότεροι που ήταν η μονάδα τους στο τότε Πράβη, σήμερα Ελευθερούπολη, ξεχύθηκαν στους δρόμους και πεζοί πήγαιναν προς την Ελευθερούπολη. Τα υψώματα του Αγίου Σύλλα είχαν γεμίσει από άντρες στρατεύσιμους. Μέσω μεταφοράς δεν υπήρχε, τότε πηγαίναν στην Ελευθερούπολη ή με καμιά βουδάμαξα και αν υπήρχε κανένα αυτοκίνητο δεν χωρούσε τόσο κόσμο. Αλλά εκείνο που ήταν το συγκινητικό και το ενθουσιώδες ήταν ότι μέσα στα καπνομάγαζα, όταν μάθανε οι καπνεργάτες ότι κηρύχθηκε ο πόλεμος, με ένα στόμα φωνάξανε «Ζήτω το έθνος, ζήτω η πατρίδα». Αφήσανε όπως ήταν τα καπνά και βγήκαν στους δρόμους και φύγανε για να παρουσιαστούν στις μονάδες τους. Ήταν πολύ επίγουσα η διαταγή. Υπήρξε μια ομοψυχία δηλαδή στον ελληνικό. Υπήρξε μια ομοψυχία.